Το Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου επανέρχεται για ακόμη μια φορά στα όσα συμβαίνουν στον τομέα της υγείας στον Ομοέτωλο Καρνανίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γεράσιμος Θεοφυλάτος, τόνισε πως ο νέος Εθνικός Οργανισμός Υγείας τίνει να εξελιχθεί σε πλήρη απαξίωση και νεκροθάφτη της δημόσιας υγείας. Οι επιπτώσεις της λειτουργίας του στην δημόσια υγεία είναι ήδη ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Όπως είπε, χαρακτηριστικά στην περιοχή του Μεσολογγίου είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ μόνο 5 γιατροί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνολικά στην Ατολοκαρνανία έχουν υπογράψει συμβάσεις μόνο 19 γιατροί, πράγμα που σημαίνει ότι αντιστοιχεί ένας γιατρός σε 12.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα δεν έχει συμβληθεί κανένας μικροβιολόγος, οδοντίατρος, οφθαλμίατρος και πόσες άλλες ειδικότητες, και βέβαια να σημειωθεί πλέον ότι ο ασφαλισμένος συμμετέχει στη δαπάνη εξετάσεων με 15% στους συμβεβλημένους γιατρούς, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοφυλάτος. Εδώ και ένα μήνα περίπου είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση όπου αναγγείλαμε πλέον την πρωτοβουλία μας αυτή. Είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου με χαρακτηριστικό τίτλο «Εφιάλτης». Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πραγματικά πρόκειται για ένα εφιάλτη. Ένα δεύτερο αλλούμ είναι η συνέχεια του προηγούμενου αλλούμ που σας είπαμε. Εδώ πλέον έχουμε όμως ότι πλήττονται όλα τα νοικοκυριά, πλήγονται δημόσιο, αφορά ασφάλειες οίκα, ενεργεία συναδέλφους, συνταξίους, όλα τα μήκη και τα πλάτη των εργαζομένων και των πολιτών. Αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με ένα επίσης αλαλούν ότι κανείς δεν ξέρει τι, πώς και τι γίνεται. Θα πω χαρακτηριστικά ένα νούμερο ότι είναι συμβεβλημένοι μόνο 5 γιατροί στην περιοχή του Μεσολογγίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν την απίστευτη ταλαιπωρία που μπορεί να υποστεί κάποιος ο οποίος θα πάει να γράψει απλώς να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Τον δέχονται γιατροί μέχρι τις 8 ώρα το πρωί, μέχρι τον αριθμό 10. Από εκεί και πέρα, αν περάσει, θα πρέπει να καταβάλει χρήματα. Και καταλαβαίνετε τώρα ταλαιπωρία πρωί-πρωί, 6,5 και 7 ώρα έξω από ιατρία, για να μπορέσει να γράψει ο άλλος ένα φάρμακο. Για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει μερίδα για θέματα υγείας και στην οποία ομιλητές θα είναι ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Γιάννης Μπασκόζος. Στην ομιλία του, ο ίδιος θα αναλύσει τα όσα συμβαίνουν με τον ΕΟΠΗ και τα γενώσιμα φάρμακα. Στην ημερίδα της Πέμπτης θα παρευρεθεί και ο Δημήτρης Βαρνάβας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, ο οποίος και θα επισκεφθεί και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου για να δει από κοντά τα προβλήματα των εκεί γιατρών. Έχουμε μια ημερίδα όπου θα παρευρεθεί ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Γιάννης Μπασκόζος, ο οποίος θα ενημερώσει όλους τους πολίτες της πόλης, θα το κάνουμε σαν εργατοπαλλήλικο κέντρο, για τον μπάχαλο, ας μου επιτραπεί η λέξη, κομψή είναι, άλλωστε, για τον μπάχαλο του ΕΟΠΗ. Όπου θα ενημερωθούμε για τα φάρμακα, για τη φαρμακολογία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Να πω επίσης ότι θα είναι μαζί μας στην ημερίδα αυτή και ο Δημήτρης Βαρνάβας, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Όλων των Νοσοκομειακών Γιατρών. Ο οποίος πραγματικά θα επισκεφθεί και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, γιατί όπως ξέρετε τα αρπακτικά είναι από πάνω και ο καλλικράτης πλέον της δημόσιας υγείας, και αυτό αφορά και τη δημόσια υγεία, καραδοκεί. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το ζήτημα το αναδεικνύουμε από τη μια για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να συντονιστούμε με τους συμπολίτες μας και με όλο τον κόσμο της περιοχής, ο οποίος πλήττεται, να δούμε μια φόρμουλα για να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες με τα φάρμακα και με τις συνταγογραφήσεις, και απ' την άλλη να αναδείξουμε για μια ακόμα φορά, να συντονιστούμε με το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, να υποστούμε, να μην μπορούμε να έχουμε, να το πω, να μπούμε σαν ασπίδα προστασίας σε αυτά τα οποία μεθοδεύονται. Και έχω την αίσθηση, κύριε Καρέλη, ότι αυτά τα οποία μεθοδεύονται σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ευχάριστα. Και αυτό το λέει η γενικότερη ατμόσφαιρα. Σε αυτά πλαίσια λοιπόν η μερίδα αυτή έχει στόχο να αναδείξει για μια ακόμα φορά το θέμα της υγείας του νομού, της περιοχής μας, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη συνείδηση πολιτών, φορέων, ώστε να υποστούμε τις λιγότερες απώλειες.